ήταν να πάρουμε κάποια χρήματα λόγω αποζημιώσεως για το COVID. Δεν έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή ούτε ένα ευρώ. Το θέμα είναι ότι μας κοροϊδεύουν. Ο κύριος και δίκολογο μας είχε, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μας είχε υποσχεθεί ότι από τις 20 του Δεκεμβρίου θα αρχίσαν να μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς. Ούτε Χριστούγεννα κάναμε, ούτε Πρωτοχρονιά, ούτε φώτα, τίποτα. Και η κοροϊδία πάει σύννεφο, διότι δεν φαίνεται ο φως ούτε στον ορίζοντα. Αυτό το περιμέναμε εξ ουρανού το βοήθημα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όπως όλοι οι κλάδοι πλήγονται, έτσι το ίδιο και εμείς. Δηλαδή δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα αλλιεύματά μας, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, δεν ενδιαφέρεται κανείς μα κανείς για τους αλλιείς. Κανείς. Πώς θα ζήσουμε. Έφυγα τώρα και πήγα στην Αθήνα, εγώ είμαι καρκινοπαθής και πήγα να κάνω μια εξέταση και είμαι και δεν έχω ασφάλεια και χρωστάω και στο ρογά 15.000 ευρώ. Και τώρα περιμέναμε και εμείς τώρα τα Χριστούγεννα να περάσουμε σαν τους ανθρώπους, αλλά νομίζω ότι η κυβέρνηση μας έχει ξεχάσει τελείως. Ότι δεν υπάρχουμε, έχουμε τελειώσει. Με βλέπεις στο καΐκι μέσα μένω. Δεν μπορώ να πάω να πιάσω ένα σπίτι να μείνω. Και μένω στο καΐκι. Και είμαι άρρωστος. Σας δίνω το λόγο μου. Χτες το βράδυ γύρισα, τώρα το πρωί γύρισα από την Αθήνα. Με δανεικά λεφτά. Βεβαίως, έχουμε κάνει από τον Αύγουστο, όπως σας λέω, τις αιτήσεις και η άλλη αίτηση από εδώ, το οποίο το λέει ότι είναι αναπτυξιακό πρόγραμμα και είναι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία ποτέ δεν τα έχουμε λάβει εμείς. Τα έξοδα τρέχουν. Το κράτος ζητάει το ΦΠΑ, ζητάει τα τέτοια, από πού θα τα απεξέλθουμε. Ψάρια δεν υπάρχουν, τρεις μήνες. Τόσο πολύ. Το έχετε ξανασυναντήσει το φαινόμενο? Όχι, πρώτη φορά. Ίσως να εξαρτάται από τους σεισμούς, ίσως από κάτι άλλο, δεν το γνωρίζω. Προέκυψε το πρόβλημα στο Υπουργείο με τους υπαλλήλους λόγω κορονοϊού, προέκυψε κάποιο πρόβλημα συστηματικό, δηλαδή στο σύστημά τους με διάφορα άλλα προβλήματα που έχουν στο σύστημα και έγινε αυτή η καθυστέρηση. Το συντομότερο δυνατόν θα έχουμε την πλήρη όλη στο σύνολο, ας το πούμε, του προγράμματος θα μας πληρώσουν στο σύνολο όλους τους αλλιείς, μέχρι το πολύ τέλη Φεβρουαρίου.